Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κοτόπουλο σε φριτέζα αέρος. Γίνεται πολύ γρήγορα, γίνεται πεντανόστιμο, με τραγανή πετσούλα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, έχω πάρει ένα κοτόπουλο, το έχω πλύνει καλά. Θα του βάλουμε αλάτι. Και λίγο μέσα. Θα του βάλουμε λίγο θυμάρι ή ρίγανη. Πιπέρι. Καπνιστή πάπρικα. Το γυρίσουμε λίγο και από την άλλη. Έχω ήδη ανάψει τη φριτέζα αέρος μου στο κοτόπουλο και την έχω αφήσει να προθερμαίνεται, εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε, μαζεύουμε από εδώ ό,τι μπορούμε από το πιάτο. Θα πάρουμε ένα σπάγκο. Θα του δώσουμε τα ποδαράκια. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το ψήσουμε σωστά. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με τις τερούγες. Μπορείτε το κοτόπουλο τώρα να το βάλετε στο καλάθι, κατευθείαν. Εντάξει. Το κοτόπουλο αυτό είναι περίπου 2 κιλά. Εντάξει. Είτε μπορείτε να το βάλετε σε σκάρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ προτιμώ τη σκάλα. Λοιπόν, θα πάρουμε ό,τι έχει περισσέψει. Θα πάρουμε το κοτόπουλό μας, θα το βάλουμε μέσα. Ξεκινάμε θα το βάλουμε για 30 λεπτά, εντάξει, 30 λεπτά στους 180-185 βαθμούς θα το αφήσουμε και στα 30 λεπτά θα του κάνουμε μία τούμπα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό από τα 30 όπως σας είπα. Να το ξαναπώ πάλι ότι όλες οι συνταγές που κάνουμε στη φριτέζα αέρος μπορούν να γίνουν και στο φούρνο μας, απλά αυξάνει το χρόνο. Σε ένα κοτόπουλο 2 κιλών για να ψηθεί στο φούρνο θέλουμε γύρω στις 2 ώρες, έτσι, 2-2,5 ώρες. Εδώ σε, υπολογίζω σε μία ωρίτσα θα είμαστε ok.
Ορίστε, τι ωραίο ψήνει, τι ωραία που ψήνεται. Δεν έχει βγάλει σχεδόν καθόλου ζουμί. Θα το γυρίσουμε ανάποδα. Τώρα όπως είναι θα το συνεχίσουμε για άλλα 30 λεπτά και θα το δούμε πάλι. Τα αφήνουμε να ψηθεί. Λοιπόν, πέρασαν και τα 30 λεπτά, έχουμε πάει στο τελευταίο λεπτό. Να επαναλάβω, το κοτόπουλο είναι μεγάλο, έτσι, είναι 2 κιλά. Για την ακρίβεια, 2012. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Φανταστικό. Λοιπόν, κρατάμε το ζυμάκι. Φανταστικό. Έτσι, είναι σαν αυτά που βάζουμε, που βάζουν στη σούβλα. Θα κόψουμε με ένα ψαλίδι. Κόψουμε και εδώ. Να τα φέρουμε. Θα πάρουμε λίγο από το ζουμάκι. Και το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, θα στολίσουμε με λίγα φιλαράκια ρίγανης. Και καλή όρεξη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.μαγειρικέσαπολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!